2, 3 και... Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη σαν καλιά στη στοχή. Πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι εκεί. Δυνατά, 3 και... Αγαπητέ κύριε πρέσβη της Βενεζουέλας, αγαπητέ φίλε πρέσβη από την Κούβα, αγαπητοί φίλοι από το Δήμο, κυρία υποψήφια δήμαρχε, κύριε αντιδήμαρχε, κύριε διευθυντά του σχολείου και γονείς και κηδεμόνες και δάσκαλοι που είστε εδώ, αγαπητά παιδιά, σας ρώτησα και πιο μπροστά, η Βενεζουέλα ξέρουμε που είναι? Ναι. Θέλετε να πάτε? Λοιπόν, κανονίστε να του στείλουμε αντιπροσώπους τότε τα παιδιά. Για μας είναι μια ιδιαίτερη τιμή που η πρεσβεία της Βενεζουέλας επέλεξε το Δήμο μας για να τιμήσουμε μια μεγάλη μορφή, επαναστατική μορφή των τελευταίων χρόνων, όχι μόνο για τη Βενεζουέλα, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Ούγκο Τσάβες με την παρουσία του και τη δράση του σηματοδότησε ένα νέο κόσμο, όχι μόνο για τη Βενεζουέλα και την προσπάθεια που έκανε να λύσει τα προβλήματα, τα τεράστια που είχαν δημιουργηθεί από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών που χρόνια ελιμένεται όλη τη Λατινική Αμερική, αλλά κυρίως να δημιουργήσει ένα κοινωνικό κράτος, ένα κράτος για τους ίδιους τους Βενεζουελάνους και κυρίως μία οικονομία που μπόρεσε να γίνει οδηγός για όλες τις οικονομίες των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Τα μηνύματα ειρήνης που με την παρουσία του έστειλε ο Τσάβες σε όλη την ανθρωπότητα, επίσης τα μηνύματα της επαναστατικής παρουσίας και της ανατροπής των κατεστημένων, είναι μηνύματα που καθημερινά πρέπει να μας εμπλέουν, να μας εμπνέουν όλους και ειδικά τους λαούς αυτούς των τρίτων χωρών, τους λαούς που τους εκμεταλλεύονται τα καπιταλιστικά συστήματα, αλλά και τους λαούς όπως σήμερα που είναι η χώρα μας, που πλήττονται από μια τεράστια κρίση, αποτέλεσμα της ίδιας ακριβώς πολιτικής που είχε εφαρμοστεί τα χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια και στη Λατινική Αμερική. Για μας είναι μια ιδιαίτερη τιμή που είσαστε εδώ. Όλα αυτά τα χρόνια ο ελληνικός λαός είχε μια πάρα πολύ καλή σχέση συνεργασίας με το λαό της Βενεζουέλας και θα προσπαθήσουμε αυτή τη φιλία, αυτή τη συνεργασία, αλλά και αυτά τα μηνύματα που έστειλε ο Τσάβες τα τελευταία χρόνια, βέβαια μηνύματα που είχαν προηγηθεί και από την Κούβα προηγούμενα με το Φιντέλ και με το Τζε, να τα κρατήσουμε ζωντανά και να τα έχουμε σαν οράματα για το μέλλον. Νομίζω προσωπικότητες τέτοιες μένουν αθάνατες για το παγκόσμιο κίνημα. Και πάλι σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα μας πει δύο λόγια και ο πρέσβης της Κούβα, της Βενεζουέλας, ο κύριος Φαρίντ Φερνάντες. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Quiero agradecerle las palabras al alcalde. El amigo alcalde. Θέλω να ευχαριστήσω για τις κουβέντες που είπε ο Δήμαρχος. Agradecerle la presencia de mi colega y hermano embajador de Cuba. Να ευχαριστήσω τον πρέσβη της Κούβας που βρίσκεται μαζί μας σήμερα. La directora de la escuela que nos trajo tantos niños. Τον διευθυντή του σχολείου που μας έφερε τόσα παιδιά. Que se van a convertir en amigos de Venezuela.
θα γίνουν φίλοι της Βενεζουέλας. ¿De qué clase son? ¿De qué grado? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué es taxi, si es este? ¿De tarde que ecte? ¿Cuánto y sexto? ¿Qué tiene? Primaria. 10, 12, 10, 12. Muy grandes. Y es este ídi megala, pedía. Es un lindo día, con un lindo sol, con unos lindos niños. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα με έναν πολύ όμορφο ήλιο και με πολύ όμορφα παιδιά εδώ μαζί μας. En un bello municipio. Σε ένα πολύ όμορφο δήμο. Para celebrar un monumento de nuestra historia. Για να γιορτάσουμε ένα μνημείο της ιστορίας μας. El comandante Hugo Chávez, nuestro presidente. Ο comandante Hugo Chávez, ο πρόεδρός μας. Que ha cambiado la cara de nuestro país. Που άλλαξε το πρόσωπο της χώρας μας. Y creo que era recordado por la historia como un gran personaje que también le ha cambiado la cara a la humanidad. Και πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη προσωπικότητα που άλλαξε το δρόμο της ιστορίας και της ανθρωπότητας. Por su lucha, sus ideas, su mensaje. Για τους αγώνες του, τις ιδέες του, τα μηνύματα που άφησε. La huella que habrá dejado en nuestro país. Τα ίχνη του που άφησε στη χώρα μας. El despertar de nuestras conciencias. Το ότι ξύπνησε τη συνείδησή μας. Y la siembra de la Revolución Bolivariana. Και το ότι άφησε πίσω την Βολιβαριανή Επανάσταση. Nosotros nos toca seguir su combate. Εμάς μας πέφτει ο κλήρος να συνεχίσουμε τους αγώνες του. Continuar su obra. Να συνεχίσουμε το έργο του. Y no hay nada, no hay nada más lindo que estar hoy celebrando con niños. Un monumento del pasado que debe servirnos para reflexionar sobre el futuro. Και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να γιορτάζουμε σήμερα με παιδιά ένα μνημείο του παρελθόντος που θα μας χρησιμεύσει για το μέλλον. También hoy una fecha histórica, 27 de febrero, nos toca recordar los que fallecieron en el pasado. Επίσης σήμερα, 27 Φεβρουαρίου, θυμόμαστε μια σημαντική ημερομηνία για εμάς, για κάποιους που πέθαναν. En 1989 en Venezuela. Το 1989 στη Βενεζουέλα. Cuando surgió la primera rebelión en el mundo contra un plan de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. Όταν υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις στον κόσμο κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Hace exactamente 26 años. Πριν ακριβώς 26 χρόνια. Debemos recordar las víctimas del neoliberalismo. Οφείλουμε να θυμόμαστε τα θύματα του νεοφιλελευθερισμού. Que nosotros las seguimos honrando cada año y cada minuto y hora de nuestra vida en Venezuela. Που εμείς στη Βενεζουέλα τα θυμόμαστε και τα έχουμε στη μνήμη μας κάθε λεπτό και κάθε χρόνο αυτής της ημερομηνίας. Justamente continuando nuestra obra de mejora, para mejorar la condición de vida de cada venezolano. Θέλουμε πάντα να πηγαίνουμε προς το καλύτερο τον δρόμο και να ανοίγουμε τον δρόμο προς το καλύτερο για όλους τους Βενεζουελάνους. Rescatando la dignidad de nuestro pueblo. Να σώζουμε την αξιοπρέπεια του λαού μας. Y también transmitiéndole para el mundo un mensaje basado en valores muy fuertes. Και να δίνουμε στον κόσμο μηνύματα αξιών. La libertad, la paz, la justicia. Η ελευθερία, η ειρήνη, η δικαιοσύνη. Y sobre todo, creo que es importante hoy en día, la solidaridad. Και πάνω απ' όλα, στις μέρες μας είναι πολύ σημαντική η αλληλεγγύη. Esas son palabras que tienen que recordar los niños. Αυτές είναι κουβέντες που πρέπει να θυμώνται όλα τα παιδιά. En todo caso, muchísimas gracias. Un honor para mí estar hoy en día con ustedes. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Y me parece un símbolo. Muy lindo, muy bello que vayamos a recordar un hombre tan monumental, así como las víctimas del Caracazo, sembrando un símbolo de vida. Και για μένα να θυμόμαστε σήμερα μια προσωπικότητα τόσο ιστορική, ακόμα και τα θύματα του Καρακάσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είμαστε όλοι μαζί και να φυτέψουμε και να σπείρουμε στις μνήμες μας αυτή την ημέρα. Aquí en la República Helénica, junto a un pueblo con el que tenemos una gran amistad. Εδώ, ανάμεσα στους Έλληνες, έχουμε πολύ καλούς φίλους. Vamos a sembrar unos olivos, que son árboles que duran
hasta miles de años. Θα φυτέψουμε ελιές που είναι δέντρα που διαρκούν μέχρι και χίλια χρόνια. Para que las generaciones futuras puedan recordar la memoria de un gran hombre, Hugo Chávez. Ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να θυμώνται τον Hugo Chávez, ένα ιστορικό πρόσωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθει ο πρέσβης της Κούβας, θα μας απευθύνει δύο κουβέντες. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Καλημέρα σε όλους. Gracias al embajador, al alcalde por haberme invitado. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον πρέσβη που με κάλεσαν σήμερα εδώ. A este acto que reviste para nosotros una gran importancia. Που αυτή η εκδήλωση σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Es muy bonito estar rodeado hoy con niños. Είναι πολύ όμορφο να περιτριγυρίζομαι σήμερα από παιδιά. El hombre que le rendimos homenaje. Ο άντρας, ο άνθρωπος που του αποδίδουμε τιμή σήμερα. Amó grandemente a los niños. Αγάπησε πάρα πολύ τα παιδιά. Amó la vida y por supuesto a ustedes que son el futuro. Αγάπησε τη ζωή και πάνω απ' όλα εσάς που είσαστε το μέλλον για όλη τη γη. Creo que es una linda forma de rendirle homenaje. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία πράξη να μπορούμε να το αποδώσουμε με αυτόν τον τρόπο τιμή. Contando con la presencia de tan lindos niños hoy aquí. Το να έχουμε σήμερα την παρουσία τόσο όμορφων παιδιών όπως εσείς. Rindiéndole homenaje a Chávez. Αποδίδουμε φόρο τιμής στον Chávez. Rendimos homenaje también a su pueblo. Αποδίδουμε φόρο τιμής και στο λαό σας. Al heroico pueblo de Venezuela. Στον ηρωικό λαό της Βενεζουέλας. Que hoy todavía lucha por afianzar su independencia. Τη σήμερα ημέρα ακόμα αγωνίζεται για να μπορέσει να έχει την ανεξαρτησία του. Para ese pueblo, para ese héroe Hugo Chávez, toda nuestra admiración, respeto y solidaridad. Για αυτόν τον ήρωα, για τον Hugo Chávez, για αυτόν τον λαό της Βενεζουέλας, αποδίδουμε φόρο τιμής και σεβασμό. Muchas gracias. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Κυριάκος Λεπέσης. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον όμορφο Δήμο του Σαρανικού, κύριε Πρεσβευτή της Βενεζουέλας, κύριε Πρέσβη της Κούβας, κύριε Δήμαρχε, κύριοι και κυρίες Αντιδήμαρχοι, συνάδελφοι, μαθητές, το σχολείο ευχαριστεί την πρεσβεία της Βενεζουέλας για την πρωτοβουλία αυτή, το Δήμο Σαρανικού για την πρόσκληση και εσάς βέβαια τους μαθητές για την ανταπόκριση. Πάντα προσανατολισμένοι στην περιβαλλοντική ευαισθησία, ήταν αδύνατο να αρνηθούμε τη συμμετοχή των παιδιών σε μια τέτοια δράση που είναι και ιστορική, αλλά και περιβαλλοντική. Ένα πάρκο δίπλα από το σχολείο, το οποίο αποκτά πολλαπλή σημασία. Τα παιδιά πάντα είναι ενθουσιώδη σε κάθε τέτοια δραστηριότητα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και θα σας φιλοξενήσουμε και στο σχολείο μας μετά το τέλος της εκδήλωσης. Καλώς ήρθατε. Από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, η κυρία Κωνσταντίνα Μπουλάματση, να μας πει δύο λόγια. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Δήμο μας. Κύριε Πρέσβη της Βενεζουέλας, κύριε Πρέσβη της Κούβας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διευθυντά, κύριε Επίσημη Αντιδήμαρχη, δάσκαλοι και παιδιά του σχολείου μας.
Από την πλευρά μου, ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να λάβουμε μέρος στη σημερινή εκδήλωση ως όμορο σχολείο, φυτεύοντας τα δέντρα στην πλατεία που μας φιλοξενεί. Η ανταπόκριση των παιδιών μας είναι μεγάλη και είναι ευκαιρία μέσα από τέτοιες δράσεις να δείξουμε το σεβασμό και την αγάπη για το περιβάλλον. Η ελιά είναι από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα παγκόσμια το σύμβολο της ειρήνης. Εύχομαι η σημερινή κίνηση να είναι η απαρχή της ειρήνης και της ηρεμίας για όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σημειώσω με Λίνα, αν είναι εύκολο, τα παιδιά μαζί με το δάσκαλο της μουσικής, τον κύριο Αντώνη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν ετοιμάσει δύο πολύ σημαντικών καλλιτεχνών Ελλήνων, αντιπροσωπευτικών για τη χώρα μας, τραγούδια.